Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως βλέπετε, περιβάλλομαι από μαγιό, γιατί πραγματικά η ζέστη έχει φτάσει σε άλλα level, οπότε όλοι έχουμε φύγει ήδη για παραλίες, έχουν ξεκινήσει ήδη διακοπές σας, άρα εγώ είμαι εδώ για να σας προτείνω μαγιό. Και έχω πάρα πολύ οικονομικά μαγιό τριγύρω μου και έχω διαλέξει τα αγαπημένα μου και έχω φέρει να σας τα δείξω. Στο μυαλό μου τα έχω χωρίσει σε κάποιες κατηγορίες, οπότε θα σας τα δείξω έτσι και θα σας πω πώς μπορείτε να τα φορέσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το κλασικό και αγαπημένο μπικίνι. Φέτος, όπως και τα τελευταία χρόνια γενικότερα, έχουμε τα ψηλόμεσα μπικίνι και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κολακεύουν πάρα πολύ ωραία το σώμα. Όταν το μπικίνι ανεβαίνει ψηλά, λοιπόν, θα πιάσω και να σας τα δείχνω όσο μιλάω. Όταν το μπικίνι ανεβαίνει ψηλά, δείχνει το πόδι πάρα πολύ ψηλό και επίσης, επειδή τα κορδονάκια του στα πλαϊνά ανεβαίνουν πιο πάνω, στην ουσία δείχνουν τη μέση πάρα πολύ λεπτή. Οπότε γενικά είναι πάρα πολύ κολακευτικά και γενικά τα αγαπημένα μου είναι τα τριγωνάκια, οπότε εδώ, όπως να δείτε, έχουμε πάρα πολλά. Θα σας δείξω μονόχρωμα μπικίνι, τα οποία είναι ψηλόμεσα και σε αυτή τη λογική που σας είπα. Σε μαύρο, αυτό έχει και αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ με την καρδούλα. Μαύρο, κλασικό, αγαπημένο, το προτιμάτε πάντα. Αυτό το οποίο το πήρα κιόλας, το ζήτησα. Αυτό εδώ το οποίο είναι τέλειο χρώμα και θέλω να σας πω ότι αυτά εδώ τα πιο καμένα χρώματα. Όπως σας έχω πει λοιπόν, αυτές οι υποχρώσεις πιο καμένες είναι αυτές που κολακεύουν πάρα πολύ ωραία το μαύρισμα και γενικά αυτή η φυσική τόνη, το καφέ, το μπέζ, είναι χρώματα τα οποία δείχνουν την ηλιοκαμένη επιδερμίδα πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, σας έδειξα μονόχρωμα. Σας έδειξα μονόχρωμα μπικίνι, θα σας δείξω όμως και μπικίνι τα οποία είναι με prints. Θα ξεκινήσω με την πιο μεγάλη τάση αυτή τη σεζόν που είναι το Animal Print, πάρα πολύ αγαπημένο και φέτος. Νομίζω ότι παντού βρίσκουμε λεοπάρ και εγώ έχω να σας δείξω διάφορα στυλ από λεοπάρ, πάλι στην ίδια λογική, τριγωνάκι και ψηλόμεσο από κάτω. Δεν καταλαβαίνετε τι ωραίο σώμα θα σας κάνει. Άλλο πάλι λεοπάρ σε άλλο στυλ, πάλι και αυτό είναι ψηλόμεσο και τριγωνάκι. Και θα σας δείξω και ένα ακόμα το οποίο είναι και μαύρο και λεοπάρ. Αν δεν θέλετε να είστε από πάνω μέχρι κάτω λεοπαρδάλης, θα σας έχουμε αυτήν εδώ την πρόταση. Λοιπόν, όμως το animal print δεν περιορίζεται μόνο στο λεοπάρ. Έχουμε και τέτοιου είδους prints. Λοιπόν, αυτό εδώ το οποίο κάνει λίγο ζεύρα και θέλω να σας δείξω και αυτό εδώ που έχει μία τσαχπινιά από animal print, αλλά δεν είναι υπερβολικό, οπότε αν θέλεις να υιοθετήσεις αυτή την τάση, αλλά θες κάτι το οποίο να είναι λιγότερο τολμηρό, μπορείς να διαλέξεις κάτι τέτοιο που στη λεπτομέρεια έχει animal print. Θα σας δείξω και άλλα μοτίβα, γιατί δεν είναι μόνο το animal print, γενικά φέτος το καλοκαίρι βλέπουμε πάρα πολλά μοτίβα και θα συνεχίσω με floral. Επίσης το floral για ακόμα μία σεζόν είναι εδώ και ακόμα περισσότερο το floral το οποίο θυμίζει 70's. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το οποίο είναι σε πάρα πολύ ωραία χρώματα και θέλω να σας δείξω, αφού σας είπα 70's, και αυτό εδώ, με αυτό εδώ το μοτίβο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά πάρα πολλά χρώματα φέτος και πιο ζωντανές και ζωηρές αποχρώσεις. Θα σας δείξω και αυτά εδώ τα δύο, αυτό αν δεν είναι 70's τότε τι είναι. Και αυτό εδώ το οποίο, όπως σας είπα και πριν, είναι floral πάλι σε αυτές τις αποχρώσεις που θυμίζουν 70's και μας αρέσουν πολύ. Λοιπόν, και συνεχίζω με μπικίνι. Δεν το πιστέψετε, μπικίνι και πάλι. Θα σας δείξω όμως μπικίνι τα οποία είναι έτσι πιο εντυπωσιακά. Αν θέλετε να πάτε μία Μύκονο, μία Σαντορίνη. Λοιπόν, Ήος. Ήος είναι πιο εφηβική. Λοιπόν, έχω να σας δείξω αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ λαμπερό και το οποίο πραγματικά, αν δεν το βάλεις για να κάνεις τον μπάνιο σου, θα το βάλεις μετά στο beach bar που θα ανέβεις να πιείς το ποτό σου και να παρτάρεις. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Δεν θα σας πω στο λόσιμο ακόμα, θα σας το δείξω όμως και σε μπλε. Λοιπόν, αυτό κάτω από τον ήλιο δεν καταλαβαίνετε πόσο λαμπηρίζει και αυτό νομίζω ότι είσαι γοργόνο με αυτό εδώ. Λοιπόν, σας έδειξα λάμψεις. Σας έδειξα prints, σας έδειξα μονόχρωμα, πάμε να δούμε όμως και ολόσωμα, τα οποία τα αγαπάτε πάρα πολλές από εσάς. Λοιπόν, θα πιάσω δύο εδώ πέρα που βλέπω. Έχουμε τα κλασικά ολόσωμα, κλασικά, δεν είναι τελείως κλασικό, γιατί αν δείτε εδώ τη λεπτομέρειά του, μαζεύει, οπότε το κάνεις όσο ψηλό όσο θέλεις. Αν θέλεις το κατεβάζεις πιο πολύ, αν θέλεις το πας τέρμα πάνω, είσαι Baywatch. Λοιπόν, αυτό εδώ, σε αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι πάρα πολύ ωραία και κολακευτική που σας είπα και πριν. Γενικά. Τώρα εγώ σας έφερα κάποια που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά στο site θα βρείτε άπειρα, ακόμα περισσότερα.
Ένα άλλο ολόσωμο, το οποίο πάλι είναι σε αυτή την λογική αποχρώσεων που σας είπα ότι κολακεύει πάρα πολύ το μαύρισμα. Από πίσω έχει πάρα πολύ ωραία αποκαλυπτική πλάτη και από μπροστά επίσης έχει cut out, το οποίο επίσης κολακεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θέλετε κάτι τέτοιο, θα σας δείξω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα σας πάω σε ροζ, εκεί γκρεμίστηκαν. Λοιπόν, αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και το οποίο μπορείς να το φορέσεις έτσι, αλλά μπορείς να το κάνεις και χιαστή από μπροστά. Γενικότερα, όλα αυτά τα μαγιό που έχουμε εδώ, μπορείτε να τα φορέσετε με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω ότι ίσως να είναι και ένα επόμενο βίντεο αυτό, να σας δείξουμε με πόσους τρόπους μπορείτε να φορέσετε το ίδιο μαγιό. Οπότε, αυτό είναι ένα μαγιό το οποίο μπορείς να το φορέσεις και έτσι, αλλά και χιαστή. Ένα άλλο μαγιό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο ολόσωμο είναι αυτό εδώ με τον γκρίκ από μπροστά, επίσης με άνοιγμα στην πλάτη. Και αν είσαι σε party mood, όπως είπα και πριν, έχουμε και αυτό εδώ, το ίδιο με το προηγούμενο το μπικίνι, αλλά τώρα είναι σε πιο ολόσωμη λογική, αν θεωρείτε ολόσωμο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και επίσης το ίδιο σε λιλά. Λοιπόν, νομίζω τα είπα όλα. Ξεχνάω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, όχι, σας τα έδειξα όλα. Ελπίζω να σας άρεσαν, θέλω να μου πείτε τι μαγιό θα φορέσετε φέτος το καλοκαίρι και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.